Το περίμενες, δηλαδή, γιατί έτσι όπως το λες είναι κάτι σαν να μην σε ενθαρρύνει καθόλου. Κοίτα, δεν περίμενα τίποτα, δεν ήξερα καθόλου τι να περιμένω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω κάνει αυτά που έχω κάνει στο Voice. Το Voice ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπές απέναντί μου. Και πιστεύω πως όλα τώρα αρχίζουν. Η συνεργασία σου με τον Αντώνη Ρέμο πώς ήταν, ε? Πάρα πολύ καλή από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν κατάφερες να περάσεις το τελικό. Δεν πειράζει. Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Εύχομαι πραγματικά να το κερδίσει η αρετή. Με έβγαλε από το παιχνίδι. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, είμαστε κολλητοί πραγματικά. Δεν μπορώ με τίποτα να τη δω ανταγωνιστικά. Δηλαδή, να με πληρώσεις δεν μπορώ να τη δω ανταγωνιστικά. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, όλη μέρα αγκαλιά είμαστε. Αλλά πραγματικά τη εύχομαι να κερδίσει. Και αν δεν το κερδίσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι θεωρείς? Θέλω να κερδίσει η αρετή. Τραγούδησε με την Έλενα Παπαρίζου. Πώς ήταν η εμπειρία να τραγουδάς με την Έλενα? Ήταν θεϊκά. Η Έλενα δεν υπάρχει. Είναι θεά η γυναίκα. Κέρδισα πάρα πολλές εμπειρίες από την Έλενα. Και γενικά είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει και την αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω πάρα πολλά, αλλά δεν μπορώ και το ξέρετε γιατί δεσμεύομαι. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Πώς νιώθεις? Νιώθω υπέροχα και αυτό. Γεια σας. Ένα μπράβο και στο Νικάκι μας, την Νίκη Τηλεμονή που ήταν εκεί με την κάμερά μας. Μέχρι τις 2 το πρωί. Μου αρέσει, ναι, που δεν έχει βγει ίντριγκα από αυτό το παιχνίδι. Από κάποιον που φεύγει.